Σε υψηλά επίπεδα κοιμάνθηκε η αποχή στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο σύνολο της επικράτειας η αποχή έφτασε το 47,5%, ενώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης άγγιξε το 46,72%. Αξίζει να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη αποχή σημειώθηκε στο Δήμο Διδημοτήχου, όπου έφτασε το 59%. Τι θα συμβεί όμως στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών? Η δεύτερη Κυριακή είναι πρώτων πυλών με τους πολίτες να τονίζουν πως θα πάνε να ψηφίσουν, διότι είναι ευθύνη όλων το μέλλον του τόπου μας. Βεβαίως θα ψηφίσουμε. Ο καλύτερος θα βγει, όπως και να γίνει. Εννοείται. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τον τόπο μας και να κάνουμε κάποια πράγματα. Όποιος μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Η πόλη προοδεύει και πρέπει να την προωθήσουμε. Ο καλύτερος και συγχαρητήρια. Όποιος βγει, συγχαρητήρια. Ψηφίσαμε. Η δεύτερη Κυριακή. Στο Δωρίσκο. Θα πάω. Στο Δωρίσκο είμαστε. Θα ψηφίσουμε, είπαμε, και δεύτερο, γιατί αλίμονο. Γιατί είχαμε μεγάλη αποχή την προηγούμενη Κυριακή. Το ξέρω. Εγώ πάντως ψήφισα και την πρώτη, θα ξαναψηφίσω. Θα ψηφίσουμε. Είναι η δεύτερη Κυριακή για να βγάλουμε τον Δήμαρχο. Ναι, και για τις περιφέρειες. Ναι, τον κύριο Ζαμπούκη. Οι πολίτες τονίζουν ότι θα πρέπει όλοι να προσέλθουν στις κάλπες και να μην επιλέξουν την αποχή, καθώς τον πρώτο γύρο ήταν αρκετοί αυτοί που δεν ψήφισαν. Βέβαια, θα πάμε. Ναι. Επαναληπτικές θα ψηφίσουμε. Βεβαίως θα πάω. Θα ψηφίσουμε και για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, αλλά και για την περιφέρεια. Το γνωρίζω. Πρέπει να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, τι πιστεύετε? Οπωσδήποτε, γιατί είναι υπεύθυνος και μην ρίχνουμε το σφάλμα στους διοικούντες. Πρέπει να πάμε κι εμείς για να δείξουμε τη θέλησή μας. Φυσικά θα ψηφίσουμε. Πρέπει ο κόσμος να πάει στις κάλπες. Να πάνε και περισσότερο από ό,τι πήγανε την πρώτη φορά. Είχαμε μεγάλη αποχή. Γιατί έχει μεγάλη αποχή. Μας αφορά όλους.